Warning. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε για! Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά στην εκπομπή μας να βρισκόμαστε στο συγχρονιστικό κατάστημα των γυναικείων φιλικών. Γεια σας παρακαλώ, και την Κολεσίδου Κιούλ Μπαμπά. Εσείς, Ελλάδα Οικονόμ. Θωρακοχειρούργος από τη Λάρνακα και βαφτιστήρα της Άννας Βύση. Εσείς, η Ρούλα Κορομιλά. Πιο γρήγορα εδώ τον έχω τον εμετό. Άντε να συγκεντρωθώ τώρα εγώ στην εκπομπή. Το σημείο G στο κούτελο μου το έφερε πάλι ο πρόστιχος. Δεν είμαι εγώ από αυτές που ξέρεις και κάτσε, βρε παιδάκι μου, λίγο να το συζητήσουμε. Βγάζω εκφαλαίλος και τη φούστα, μην το πάρει και στα σοβαρά. Με κοιτάζει με αυτό το μάτι του Σιμίτη, δε φταίω εγώ, η κακιά η στιγμή φταίει. Και σηκώνεται και φεύγει. Και μένει κοπελιές όπως με γέννησε η μάνα μου, γυμνή και παρθένα. Γυρνά πίσω yes, το τηλεφώνα. Δεν πιστεύω να σας αρέσει η Βανδύ. Γύρνα. Ποια είναι αυτή? Σας αγαπώ. Γύρνα. Κοπελιά, συγγνώμη κιόλας, όλο τις ίδιες ατάκες σου δίνουνε. Να τους το πεις. Κοπελιά, ας το διάλο. Πόσο σε θέλω. Τόσα χρόνια από εκεί. Πόσο μου λείπεις. Πρόσεχα καύλα. Γύρισε πίσω. Κάνεις την ακτριπιτανάκι. Γιατί σου λέω. Πω πω, 10 χρόνια πουτάνα δεν έχω δει μεγαλύτερο. Παρθένα, κύριε Παυλάτη μου, εντελώς και από παντού. Το έχω δει, το έχω πιάσει, δεν το έχω φάει. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Ποιος επίδεγε πάλι στο θερμοκήπιο, Μαρή? Λοιπόν, τόση ώρα εσάς πάω το κεφάλι να θυμηθώ πού σας έχω ξαναδεί. Μέρι Ματαράγκα, από το Τσιμπούκι Βόλα. Πάντα είχα κανονισμένα για να μην έχω άγχος κανένα. Μόνη να μείνω, να ησυχάσω και να τον ξεχάσω. Είπα κι εγώ παππούς, παππούς. Άκουσα και κάτι φίλες, πάρτα να μπορεί να βγεις από την αγαμία σου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μπορώ να έχω κι εγώ μια εκπομπή την τύχη μου τη ραδιοφωνική. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι. Πώς θα χάσω την παρθενιά μου? Πάνω που είχα πει πως θα μείνω για παρτί μου, κι άλλον δεν θα βάλω ξανά στο κρεβατί μου. Πού να φανταστώ ότι θα έρθεις αγάπη μου? Πού να φανταστώ? Χτυπάει η πόρτα. Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Για να γράψω και πω και κάτι, τον έχεις δυο πόντου. Ας όψετε η αγάπη, κάποια μέρα θα μου πεις. Τον έχεις δυο πόντου. Μεγαλίτσι, ο Ρουβάς τι είναι? Τι να σας πω, πολλά ακούγονται. Άλλοι λένε ό,τι και άλλοι λένε διότι. Είσαι πάλι μπροστά μου. Τι τα θέλετε, κύριε Παπλάτο μου, ο κόσμος είναι κακός και λέει πολλά. Γιατί δεν ξαναστέλνεις το γιο σου, κύριε? Να μου πάρεις, θα σε προσέχω και πίστεψε με. Όλα καλά. Όλα καλά θα σου πάνε. Άντε τώρα εγώ να ηρεμήσω. Αχ, να τσαπίσω, Θεέ μου, να ανοίξω τον τάφο μου, να μπω να γλιτώσω από την καψούρα μου. Όλα καλά θα σου πάνε. Κολεσίδου. Τι είναι, κοπελιά? Στο τηλέφωνο. Παίρνω μες το βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα.
κάνεις, καλά είσαι? Μια φίλη της κετούλα σου. Τι πια, η Λίκα η Καλίτσι. Ναι, η κομμότρια πατρινιά με τις βιζάρες. Πάλι μόνη μου θα ξαπλώσω την τύχη μου την αγυμναστή. Ξέρετε τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μαμά. Τα συγχαρητήριά μου στη μαμά σας. Αχ, αηρεύτη Βυζάρου. Ευχαριστώ. Καλέ, τι είναι αυτό το σκληρό? Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Εγώ τώρα? Ναι. Εγώ τώρα θα πάω στο κελί μου να φάω τα στρίγκ μου κατά ύφη. Κι αν έρθουν δύσκολες ώρες. Ξέρετε πώς με δαιμονίζει να γνωρίζω διακριτικούς άντρες. Και ξέρετε, λένε ότι οι διακριτικοί είναι οι καλύτεροι εραστές. Ναι. Και εσείς πώς το ξέρετε? Τόσα χρόνια με διάκριτους πηγαίνω. Άγγιξε με, φίλησε με, πέτα με ψηλά. Χριστό, Χριστό, Χριστό. Οι χαμένες κρεβατόρες με φέρανε σε αυτά τα χάλια. Όχι το ανθρώπου, καλέ! Τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν είμαστε όπως παλιά. Μα επιτέλους κοίταμε για μια φορά μέσα στα μάτια. Α, τι παρακμή! Τι παρακμή! Σε σένα δεν μιλάω. Σε σένα που αγαπάω. Η φλόγα πάει να σβήσει. Η αντιστροφή με κρίση έχει αρχίσει. Σε σένα δεν μιλάω. Σε σένα που αγαπάω. Και πάντα να θυμάστε τα τελευταία λόγια του παππού μου. Πού ήταν? Πρόσεχε, Ιάκωβε, Νταλίκα. Και πάντα να θυμάστε τα τελευταία λόγια του παππού μου. Πού ήταν? Πρόσεχε, Ιάκωβε, Νταλίκα.